Γεια σε όλους. Έχω εδώ και λίγο καιρό, ψάχνω για πυρόλιθο στην περιοχή που μένω αυτόν τον καιρό και δεν βρίσκω και πιστεύω ότι και πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε θα ήθελα σήμερα σε αυτό το βίντεο να σας δείξω άλλες πέτρες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ανάψουμε φωτιά. Θα ψάξω εάν βρω μία ή δύο από αυτές και θα προσπαθήσω να ανάψω ένα κομμάτι τσάρκλοθ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε σε ένα μέρος το οποίο ήταν παλιό ορυχείο από το οποίο έβγαζαν ασίμι. Και εδώ γίνεται χαμός από πετρώματα. Ας πούμε, αυτό είναι ασβεστόλιθος. Είναι ένα πιο πορώδες υλικό σε σχέση με την... με τον πυρόλιθο. Το οποίο όμως μου παράγει σπίθα. Μπορεί να μου παράξει σπίθα. Okay. Δεν είναι άσχημο, αλλά η διαφορά με το πυρόλιθο είναι ότι εδώ αφαιρώ υλικό, εδώ είναι τόσο μαλακή η πέτρα που φεύγει το υλικό της από πάνω, λιένεται. Ένα άλλο πέτρωμα είναι αυτό εδώ, που μοιάζει σαν γυαλί. Αλλά από αυτό θα κρατήσω σίγουρα ένα κομμάτι. Αλλά όπως βλέπετε λιένεται η γωνία του. Το καλό με αυτό είναι ότι μπορώ εύκολα να το σπάσω και να φτιάξω πάλι γωνία, την οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για να βγάλω πάλι σπινθήρα. Κοιτάξτε. Με αυτήν την πέτρα μπορώ να ανάψω πάρα πολύ άνετα ένα κομμάτι τσάκλοθ. Θα κρατήσω μερικές από αυτές. Και για να δούμε, είναι δυνατόν να ανάψουμε φωτιά με μία από αυτές τις πέτρες? Παίρνω ένα κομμάτι τσάκλοθ. Θα το βάλω πρώτα πάνω σε αυτήν, που είναι, που σπάει εύκολα. Okay. Το βάλω εδώ. Διαλύθηκε κιόλας. Πήρε ήδη. Ξέρω να το βλέπετε. Εύκολο. Άρα αυτή λειτουργεί. Σβήσω. Θα δοκιμάσω μια άλλη πέτρα. Θα δοκιμάσω με αυτό το... με τον ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι πάλι πιο μαλακός από το... από τον πυρόλιθο. Αλλά για να δούμε, θα μας κάνει δουλειά. Άναψε. Οπότε μπορώ και με τον ασβεστόλιθο να κάνω δουλειά. Το τεστ που κάναμε είχε επιτυχία. Οπότε μπορούμε να ανάψουμε φωτιά και με ασβεστόλιθο και με χαλάζια. Καλό είναι να βγείτε λίγο έξω εκεί πέρα στην περιοχή που ζείτε και να ψάξετε για λίθους, γιατί η λίθη είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να μάθουμε. Γιατί μπορούμε με αυτά να φτιάξουμε εργαλεία, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ανάψουμε φωτιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο βουνό. Και επίσης αυτή η διαδικασία μας κρατάει μέσα στο βουνό, μας κρατάει στη φύση. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μας και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση και δείξτε και λίγη αγάπη στο κανάλι μας. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τσάου.